Τον απόλυτο τρόμο έζησαν την Κυριακή στην παραλία του Ρεθύμνου ένα εξάχρονο κορίτσι και ο πατέρας της, όταν τα ισχυρά ρεύματα τους παρέσυραν βαθιά στη θάλασσα. Όταν η εξάχρονη παρασύρθηκε, άρχισε να κλαίει και να φωνάζει, με τον πατέρα της στην προσπάθειά του να την προσεγγίσει, να φτάνει στο σημείο να κινδυνεύει και ο ίδιος να πνιγεί μαζί της. Το έπιασε ο πατέρας το κοριτσάκι, σε μεγάλη απόσταση από την ακτή, αλλά δεν μπορούσε να το βγάλει και άρχισε να κινδυνεύει και αυτός. Και με αποτέλεσμα να σηκώνει το χέρι του, με το ένα χέρι να κρατάει το παιδί, και με το άλλο να σηκώνει το χέρι του για να φωνάζει βοήθεια και αυτός. Ο κύριος Μακαρδόνας περιγράφει στην Κρήτη TV λεπτό προς λεπτό τα δραματικά λεπτά της διάσωσης, όταν μαζί με ένα στρατιωτικό, ακούγοντας τις κραυγές για βοήθεια, έπιασαν ένα ναυαγοσωστικό σωσίβιο με σκηνή από την ακτή και βούτυξαν στα νερά. Εξαιτίας όμως των δυνατών ρευμάτων, το σκηνή έσπασε όταν έφτασαν στο σημείο, με αποτέλεσμα να παλέψουν ώστε να βγουν όλοι με ασφάλεια στην ακτή. Όταν τους δώσαμε το σωσίβιο και το πιαστήκαμε και οι τέσσερις. Και το παιδάκι και ο πατέρας και εγώ και ο άλλος. Ο κύριος πιαστήκαμε από το ίδιο σωσίβιο. Έκανα σήμα να μας τραβήξουν από την ακτή, από τη σταθερή βάση το σκηνή, γιατί είχε μεγάλο ρεύμα και δεν μπορούσαμε να βγούμε. Και ξεκινήσαν να μας τραβάνε. Επειδή είχε μεγάλο θαλάσσιο ρεύμα και προφανώς επειδή καθόμασταν όλοι από ένα σωσίβιο, το σκηνή έκοψε σε μια φάση. Κόπηκε. Και μείναμε δηλαδή χωρίς βοήθεια από τη στεριά, χωρίς να μας τραβάνε. Αλλά μετά καταφέραμε, πατήσαμε κάτω και λίγο-λίγο βγήκαμε όλοι. Και ασθενοφόρο τελικά φωνάξατε? Δεν χρειάστηκε. Με το που το βγάλαμε έξω το κοριτσάκι, έκλαιγε, έτρεμε. Του είπαμε, ευτυχώς ο πατέρας δεν ήταν σε πανικό. Είδα καταρχήν ότι έκανα το κοριτσάκι, δεν είχε πιει νερό. Απλά ήταν σοκαρισμένο, ψυχολογικά έτρεμε. Ο Δημήτρης Μακαρδόνας κάνει έκκληση προς όλους για περισσότερη ενσυναίσθηση απέναντι στους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη. Ανεξαρτήτως δουλειάς ή όχι, επαγγέλματος ή όχι, πρέπει να έχουμε περισσότερη ενσυναίσθηση για τον συνάνθρωπό μας, να μπαίνουμε στη θέση του άλλου, ειδικά με τις ευάλωτες ομάδες, με τα παιδιά, με τους ηλικιωμένους, ανεξαρτήτως από το πόστο μας. Την ίδια ημέρα, ένας 60χρονος Δανός έχασε τη ζωή του στην παραλία της Αγίας Μαρίνας στα Χανιά. Ο άτυχος άντρας δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες από μία γιατρό και μία εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού που βρέθηκαν στο σημείο, όμως δυστυχώς ήταν ήδη αργά. Τέτοια περιστατικά κάνουν περισσότερο από ποτέ αναγκαία την ναυαγοσωστική κάλυψη για περισσότερους μήνες, καθώς μέχρι τώρα ξεκινάει την 1η Ιουνίου. Μία κατελάχιστη ναυαγοσωστική κάλυψη στην Κρήτη και ειδικά στο βόρειο τμήμα της, όπου έχει το καλοκαίρι τους βοριάδες και τα μελτέμια, είναι 15 του Μάη, για να μην σας πω 1 του Μάη, μέχρι 15 του Οκτώβρη, για να μην πούμε τέλη του Οκτώβρη. Κάποια στιγμή η κεντρική πολιτεία πρέπει να το δει το θέμα και να αυξήσει το κονδύλιο, το οποίο έχει ήδη υποσχεθεί ότι θα το κάνει εδώ και 3 χρόνια,